Εγώ. Συμφωνείτε βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Απολύτως. Συμφωνείτε. Έτσι. Αυτό δείχνει δυναμικότητα, αντοχή. Αντοχή πρώτα. Έτσι. Αλήθεια έτσι, αντοχή θέλει. Αλήθεια έτσι θέλει. Δηλαδή δουλεύει κανείς πέρα από τη θέλησή του. Έτσι. Γιατί έρχεται μια στιγμή που λέει ότι είχα να πω, το είπα, που το λέω δηλαδή για εμάς που έχουμε τα γράμματα. Κι όμως, εκεί που δεν το περιμένει, αν είναι, λέει, άγριοι καιροί. Ναι. Έτσι, κύριε Καρέλη. Δεν ημερεύει, δεν ημερεύει. Άγριοι καιροί. Άγριοι καιροί.
Αχ, είστε άνετα, κυρία Καρέλη. Θαυμάσια κάθομαι. Πολύ άνετη. Μολονό και έχει αυτή τη ψηλή τη ράχη. Ναι. Είναι πιο καλά. Ωραία.
Κολομίδης στο κήπο. Ε. Θα αρχίσετε η ώρα μια. Θα πείτε να του δώσω ένα βιβλίο, το οποίο Σούλα δεν θέλει να το δώσει. Δεν θέλει να το δώσει γιατί καταλαβαίνεις αυτό το βιβλίο. Δεν είναι για ποιο βιβλίο ποτέ. Ο νόμος αυτό που έχω αποκρέσεις και ποτέ. Δεν είναι για κοινή δηλαδή χρήση. Και ο Πέσης το θέλει και για κάποιες κομμάτες τις οποίες εγώ βέβαια δεν εγκρίνω. Ναι. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις. Πόσο. Πόσο. Ε? Πόσο. Έτσι, μπράβο. Κώστα, έχεις υπόψη σου από... Καλά είστε, κυρία Καρέλη. Καλά. Έτσι. Χαίρομαι πολύ. Ακούω από αγιογραφία. Για σου πω γιατί. Να άκουσα καλά. Από γεωγραφία. Τι να κάνω. Να σου πω. Προχτές που πάνω στο πρόεδρε, ο Παλουδάρας βρήκε μια εικόνα η οποία εκεί στη Σκοπιά η οποία την καθάρισε αυτή την πύρα και η εικόνα αυτή έχει γράμματα ελληνικά και βουλγάρικα. Αναφέρεται στους στην Παναγία και στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Σε ποια θα τοποθετείτε χωρικά, έτσι μπορείτε να πάτε και παρεμβείτε. Μάλιστα. Ή αν έχει βρει δύο αγιογραφίε να εντοπίσω με περίπου το. Θέλει να πάω να τα δω τη βιβλία από το σπίτι. Έχει δηλαδή δύο τέτοια. Να μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Βέβαια. Καλό είναι δηλαδή, ε. Πολύ. Δηλαδή... Στο πορτρέτο. Όχι το πορτρέτο, ας το πορτρέτο. Το έχεις δει εσύ αυτά που... Την εικόνα. Ναι, την εικόνα. Την είδα προχτές. Αυτό λέμε. Την είδα προχτές.
την Παναγία με τον Χριστό και δίπλα σε ένα οειδές και με ελψοειδές στη βάση ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Παναγία από κάτω ή από πάνω σημειώνεται μήτη Θεού και ο Χριστός. Ο Χριστός κανονικά κατανοεί τον ελληνικό συμβολισμό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος σφέτει Ιωάννη Κρστ. Ο φορτιστής. Αλλά με σλαβικούς χαρακτήρες. Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι παραπάνω από... 100 χρονών έχω. Το τέλος της γιώργας από το 14ο αιώνα. Την Παναγία και την Χριστό. Εκεί, σωστά. Είναι ελληνικό καθαρά. Έχει δηλαδή συγχρόνως τους δύο συμβολισμούς. Έτσι, έτσι. Κατάλαβε. Έτσι. Και την Παναγία και τον Χριστό τους έχεις εστεμένους με ένα, πώς να σου το πω, με ένα στέμα αγγλικού τύπου. Έτσι, έτσι. Ναι. Ναι. Το πράγμα το οποίο δεν το συνηθίζουν στην δική μας την παράσταση. Ναι. Είναι σε μια απόκριση της γαλάζια. Ναι. Κυριακή το γαλάζιο, δεν μπορώ να πω. Ναι. Έτσι. Ένα γαλάζιο με ένα κρυπέρι που θα προσεγγίσει να το φόρμα του κούσου. Είναι το πράγμα πιο εδώ. Να σε να το βάλεις τώρα. Ναι. Δεν θα είναι. Πόσο λέω είναι. Ναι, και εγώ έτσι το υπέθεσα. Του λέω γύρω στο 750 το έχει, 750 το έχει. Πριν την εξαρχία πρέπει. Μπράβο. Γιατί μετά την εξαρχία δεν θα έχει ο χαρακτήρας από σιγά. Έτσι. Όλους και όλους. Έτσι. Όπως λες. Είναι περίπου ένα στο μέγεθος εκείνο. Ναι. 40-60. Του λαπάκι ήταν, δηλαδή ήταν η μία πλευρά, έχει και κάλυμα, πρέπει να έχει και ζευγάρι εικόνα. Γιατί με τεσσέρες φαίνονται. Είχε λέει πεταμένο σε μια αποθήκη, δεν ξέρω πώς. Καλά. Θα σου κάνω έτσι πόσο ξεχάνεσαι ποτέ. Τα καλύτερα είναι πεταμένο. Και μια άλλη ήταν με τον Άγιο Παντελήμωνα, αλλά κλασικά εκεί πρέπει να είναι νεότεροι. Δύο είχε. Τα καλύτερα είναι πεταμένα. Κάτω. Σε αυτόν τον κόσμο. Τα καλύτερα πεταμένα είναι. Τα καλύτερα είναι πεταμένα. Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι τέτοιοι μόνο. Σήμερα δεν υπάρχουν. Πρόσφατα ήταν στο παρόν. Σήμερα δεν υπάρχουν.
τελείωσε το θέμα. Αυτό το θέμα είναι τελειωμένο. Πορτοκαλάδα, κυρία Καρέλη, θέλετε? Όχι. Δεν θέλετε πορτοκαλάδα? Όχι, ευχαριστώ. Κουραστήκατε, κυρία Καρέλη? Όχι, καθόλου. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Thank you.
Μην βάζει μουσική, άφησε την έξω. Άφησε την έξω. Δεν θέλω μουσική, άστα. 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 Του βάζει. Το μόνο που έπρεπε να δεις, αλλά άνοιξε η κασέτα. Και σου το είπα, μην βάζει μουσική, γιατί ήταν λίγο επιθυμένο. Άνοιξε η κασέτα. Άνοιξε να δεις, αν άνοιξε η κασέτα. Άνοιξε να δεις, εκεί άνοιξε.
Δεν χάλασε, δηλαδή. Όχι. Μπράβο.
Εκεί όρθια λίγο έτσι, όπως είστε λιγάκι, κυρία Καρέλη. Δεν θα αργήσω, έτσι. Όχι, ότι με την ησυχία σας. Δεν αργώ, δεν αργώ. Με την ησυχία σας. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήστε εδώ, κύριε Καρέλη. Αφήστε εδώ. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό ήλιο. Ωραίο είναι, κύριε Καρέλη. Πάρα πολύ ωραίο. Να ζήσετε. Χίλια χρόνια. Είστε εσείς. Είναι η ψυχή, ας πούμε, η οψιστιότητα που έχω. Έτσι. Αν έχετε διαβάσει καθόλου κανένα ποίημα μου, φαίνεται αυτό. Έχω διαβάσει, κυρία Καρέλη. Έχω διαβάσει δικά σας. Και το περίσκεπτο βλέμμα που είναι εκεί. Ναι. Πώς σου φάνηκε σε? Καταπληκτικό είναι. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ επιτυχημένο, Κώστα. Ε? Πάρα πολύ. Τι είπα λίγο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ πετυχημένο. Ναι, είναι ωραίο. Πάρα πολύ. Είναι η κυρία Καρέλη.
Ναι, είμαι η κυρία. Και μια αυστηρότητα. Είμαι η κυρία Καρέλη. Πολύ ωραία κομμάτια. Είναι καταπληκτικό. Να ζήσετε, κυρία Καρέλη. Α, είστε εσείς. Είστε εσείς, λέω. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι. Είναι καταπληκτικό, πως είναι. Ναι, είμαι. Ευχαριστημένος είμαι, κυρία Καρέλη. Είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος είμαι, κυρία Καρέλη. Το μέτωπο, τα μαλλιά είναι τόσο πολύ έτσι έντονο αυτό που χρειάζεται. Και τι δουλειά θεία μου χρειάστηκε να κάνετε τόσο γρήγορα. Και το ύφος είναι καλό. Ναι, ωραία είναι. Το ύφος. Ναι, και το ύφος είναι καλό, ναι. Αυτό το περίσκεπτο να πούμε. 92. Ναι, γεια σας. Γεια στα χέρια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χιλιά χρόνια να ζήσετε, κύριε. Χιλιά χρόνια να ζήσει, κύριε. Και εσύ. Το πέτυχα, ε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τι όμορφη η σύνθεση. Και επίσης είναι ωραίος, δηλαδή ως έργο. Ναι, έργο. Σαν σύνολο. Δεν άκουσα. Σύνολο. Πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό. Αλήθεια. Έχει μια στιβαρότητα, έτσι. Είναι καλοσχεδιασμένο, καλοσχεδιασμένο, Το σχέδιο δεν είναι... Μια δωρικότητα, έτσι. Ναι, είναι. Βαστάει τον χρωματισμό για καλά. Τα κατάφερα! Ευχαριστώ.